μεταξύ δύο προετοιμασιών και κάποιων αγώνων για τον Ολυμπιακό, ποια είναι η πρώτη σου εικόνα, παρότι είσαι και στην Εθνική αυτό το διάστημα με τις υποχρεώσεις της Εθνικής, η πρώτη σου εικόνα ή αυτά που έχεις συζητήσει και με τους συμπαίκτες σου, ποια είναι για τον Ολυμπιακό που περιμένουμε να δούμε? Εντάξει, σίγουρα μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Είναι αναμενόμενο από τη στιγμή που υπάρχει αλλαγή προπονητή. Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Διαφορετικός τόπος παιχνιδιού. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά από όλους μας στο να προσαρμοστούμε σε αυτό το κομμάτι. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα η θέληση και το επίπεδο ενέργειας από όλα τα παιδιά και η όρεξη είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Οπότε ανυπομονούμε όλοι μαζί να ξεκινήσουμε τη σεζόν, να μπούμε στα επίσημα παιχνίδια και μέρα με την ημέρα να γινόμαστε καλύτεροι, ώστε να βγάλουμε το καλύτερό μας εαυτό μας στο παρκέ. Ευκαιρία ζωθείς, μια και εσύ έχουμε εδώ παρέα, η εθνική ομάδα καλείται να δώσει δύο παιχνίδια που μπορεί να σφραγίσουν την πρόκρισή της στους τελικούς του παγκοσμίου. Εκεί πώς είναι τα πράγματα? Είδαμε δύο διαφορετικές εικόνες στα δύο φιλικά που δώσατε στη Γαλλία. Εντάξει, είναι λίγο ιδιόμορφη όλη η κατάσταση από την άποψη ότι κανένας μας δεν το έχει ξανακάνει. Αυτό είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας. Έχουμε παιδιά όπως ο Κώστας Λούκας, ας πούμε, που δεν είχε ξεκινήσει καν προετοιμασία. Έχουμε παιδιά που έρχονται από το βαρύ κομμάτι της προετοιμασίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και τα πόδια και τα κορμιά είναι πιο βαριά. Είναι πιο δύσκολο να ανταπεξέλθουν σε καταστάσεις επίσημων αγώνων, αν θέλετε να το πω. Αυτό βέβαια ισχύει και για τις άλλες εθνικές ομάδες, δεν ισχύει μόνο για μας. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η θέληση και το πνεύμα της ομαδικότητας που πρέπει να δείξουμε όλοι μαζί θα μας βοηθήσει τους ώστε να έχουμε μια καλή παρουσία και στην Κρήτη αλλά και στην Τυφλίδα αργότερα. Κώστα, εγώ για τον Ολυμπιακό θα ρωτήσω πάλι, ο τρόπος που αποκλείστηκε από το Final Four πέρυσι και η απώλεια του τίτλου σας κάνει πιο πεινασμένους και μιλάμε για παίκτες που τα έχετε κερδίσει όλα, αλλά πώς το νιώθετε αρχίζοντας? Θεωρώ ότι και στη Ρεάλ να πας φέτος, δηλαδή που είναι πρωταθλητές Ευρώπης και να τους πεις ότι ναι, πέρσι το καταφέρατε, θέλετε να το ξανακάνετε, νομίζω ότι η απάντηση θα είναι ίδια. Δηλαδή όταν είσαι στο υψηλότερο επίπεδο, πάντα ο στόχος σου είναι να φτάνεις όσο πιο ψηλά γίνεται, να μένεις στην κορυφή, να διεκδικείς τους τίτλους και να παλεύεις, να βρίσκεσαι σε τελικούς και να παλεύεις για να κερδίζεις τίτλους. Σίγουρα όταν έρχεσαι από μια άσχημη χρονιά, θέλεις ένας λόγος παραπάνω να είσαι πιο δυνατός και να είσαι καλύτερος. Αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν ούτε με τα λόγια ούτε με τα θέλω του καθενός. Πρέπει να γίνουν πράξη μέσα στο παρκέ. Και γι' αυτό είπα ότι και όρεξη υπάρχει και θέληση υπάρχει και αυτό που μένει είναι να βγει όλο αυτό μέσα στο παρκέ. Σίγουρα είναι μια τεράστια εταιρεία. Όπως είπαν και οι άνθρωποι που μιλήσανε στο πάνελ, είναι μια εταιρεία η οποία έχει σταθεί δίπλα σε πάρα πολύ μεγάλους συλλόγους, ποδοσφαιρικούς μέχρι σήμερα. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος σύλλογος μπασκετικός, ο οποίος η Big Win έρχεται σε συνεργασία μαζί, οπότε και για μας είναι ένα κύρος, αν θέλεις, να έχουμε ένα τέτοιο χορηγό πίσω μας και να παλεύουμε μαζί για τις κατακτήσεις τίτλων και επιτυχιών. Με το συναγερμό τι έγινε τελικά? Παιδιά, δεν το πάτησα το συναγερμό. Τρομοκράτης δεν έχω γίνει ακόμα. Εντάξει, να ζητήσω και μια συγγνώμη από όλους τους Έλληνες, γιατί μιλάμε για την εθνική ομάδα, όπως ζήτησε και από τους συμπαίκτες μου, γιατί μπορεί να ήταν ένα φιλικό, αλλά θα μπορούσε να ήταν ένα επίσημο παιχνίδι το οποίο θα στήχιζε στην ομάδα. Ήταν μια άσχημη στιγμή προσωπική για μένα, αλλά όσον αφορά το συναγερμό δεν τον πάτησα εγώ. Δεν γίνεται να πάτησα στον συναγερμό από τη στιγμή που δεν είχα βγει καλά-καλά το γήπεδο την ώρα που άρχισε να χτυπάει ο συναγερμός. Αλλά εντάξει, όλα αυτά επιλέγω εγώ σαν άνθρωπος να μην στέκομαι δηλαδή στα άσχημα και να κοιτάω μπροστά. Οι συμπαίκτες μου το κατάλαβαν στην Εθνική, δέχτηκαν τη συγγνώμη μου και όπως είπα όλοι μαζί συνεχίζουμε ώστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Εντάξει, ακούστηκαν πολλά, από χθες γράφτηκαν πολλά, ότι υποστηρίξεις ένα παίκτη του Παναθηναϊκού, ότι έτσι, ότι αλλιώς. Όλα αυτά μπαίνουν στην άκρη όταν αφορά την εθνική ομάδα. Όταν παίζεις για την εθνική ομάδα, φοράς ένα σήμα και αυτό είναι το εθνόσημο. Παίζεις για μια ομάδα και αυτή είναι η χώρα σου. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε όλοι μας, τόσο καλύτερο θα είναι και για τη χώρα μας και για τα αθλήματά μας, είτε αυτό λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, είτε το οτιδήποτε. Οπότε, ναι, σίγουρα όταν παίζω για την εθνική ομάδα, παθιάζομαι, θέλω να κάνω το καλύτερο, όπως συμβαίνει και για τον Ολυμπιακό, αλλά όταν μιλάμε για την εθνική ομάδα, ένας λόγος παραπάνω, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την πράξη μου και δεν δικαιολογεί το να φτάνει σε αυτό το σημείο, γιατί, όπως είπα και πριν, σε ένα επίσημο παιχνίδι θα μπορούσε να στοιχήσει στην ομάδα.